Πάμε στην Αγία Μαρίνα, στο Τσαλικάκι, εκεί όπου φωτίστηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Έτσι θα κλείσουμε, σε κλίμα και με εικόνες χριστουγεννιάτικες, και θα συναντήσουμε την κυρία Ευγενία Μαζαράκη, η οποία είναι πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Μαλεβιζίου Μαλβαζία. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Και δίπλα σας έχετε... Καλησπέρα. Είναι η αντιπρόεδρος του Συλλόγου, η κυρία Μαστρογιαννάκη Μαρία. Είναι η αντιπρόεδρος. Χρόνια πολλά. Βέβαια, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να ξεκινήσουμε με την πρόεδρο. Λοιπόν, στολίστηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο εκεί στην καρδιά, στο Τσαλικάκι, στην Αγία Μαρίνα. Καλό το κλίμα. Έχει λίγο κρύο βέβαια σήμερα, μας τα χαλάει λίγο γερός. Εντάξει, το ευτυχώς σταμάτησε λίγο. Καλά είναι. Το δέντρο το στολίζουμε τώρα για 7η συνεχή χρονιά στο Τσαλικάκι. Ναι. Μαζεύτηκε ο κόσμος βέβαια με όλα τα μέτρα προστασίας που απαιτούνται. Κάθε χρόνο έχουμε την ίδια εκδήλωση, με τον ίδιο κόσμο, χορέψαν και τα παιδιά από το σύλλογό μας. Χρειάζονται αυτές οι εκδηλώσεις. Διανύουμε μια δύσκολη περίοδο. Έχει πέσει λίγο και η ψυχολογία των πολιτών εκεί, των δημοτών, φαντάζομαι, φυσικά, και των κατοίκων της περιοχής. Και ο ρόλος είναι καθοριστικός των συλλόγων, των τοπικών πολιτιστικών συλλόγων. Είναι μπορούμε να κάνουμε σε εξωτερικό χώρο και είναι το λιγότερο ακίνδυνες. Είναι μια πνοή για τα παιδιά έστω, γιατί πιο πολύ τα παιδιά τα κάνουμε, διασκεδάσαν τα παιδιά, κεραστήκαν, τους δώσαμε κάποια δωράκια και περάσαν όμορφα. Να μας πει και η αντιπρόεδρος βέβαια, περιμένουμε κάποιες εκδηλώσεις στο επόμενο διάστημα, περιμένουμε κάτι άλλο, κάποιες εκπλήξεις. Κάτι έχουμε στο μυαλό μας. Ελπίζω να μας βοηθήσουν, να προσπαθήσουμε βασικά να το εκπληρώσουμε. Ναι. Κάθε χρόνο κάνουμε τα ορφανοτροφία, Ιεράπετρα, εδώ στον πόρο στο δικό μας, των γυναικών, των κοριτσιών βασικά, ναι, τα ανήλικα. Προσπαθούμε να κάνουμε το οτιδήποτε δυνατό για να ευχαριστήσουμε όλα τα παιδάκια, να μην μείνει κανένα παιδάκι βασικά χωρίς δώρο. Να μην το... Αυτό. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό. Κάθε χρόνο κάνουμε εκδηλώσεις, ναι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να είστε καλά και του χρόνου να ευχηθούμε. Μπράβο για την πρωτοβουλία σας και για τις δραστηριότητές σας βέβαια. Καλές γιορτές να έχετε. Καλή χρονιά να ευχαριστούμε σε όλους και ευχόμαστε να περάσει γρήγορα όλος ο εφιάλτης που ζούμε αυτόν τον καιρό. Να είστε καλά, να είστε καλά, ευχή όλων. Λοιπόν.